Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπέρισουμε βέβαια και τους καινούργιους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στην παρεούλα μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί έχω το ωραιότερο παράκι σήμερα πραγματικά στην ελληνική τηλεόραση. Και πάνω απ' όλα έχω τον κύριο Μούξη, ο οποίος αν δείτε στο διάλειμμα το πώς περνάμε και το τι λέει, είναι άλλο πράγμα. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Αλλά αυτά τα οποία λέει δεν γίνεται να βγουν πραγματικά στον αέρα, γιατί είναι και λίγο shocking. Έτσι δεν είναι. Είμαστε απογευματινή εκπομπή πλέον. Δεν λέω τίποτα τραγικά. Εντάξει, δεν βγαίνει. Έχει χιούμορ, έχουμε. Έχει χιούμορ, εντάξει. Πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε, δεν είπα ότι κάνουμε και τίποτα άλλο. Πλάκα κάνουμε για να γελάσουμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πώς βλέπεις την καλοκαιρινή περίοδο? Ξεκινάτε στο Λίντο, όπως είπαμε. Έξι του μηνός, μέρα Παρασκευή. Και θέλω να πω, μια που μιλάμε έτσι για νυχτερινή διασκέδαση, ξεκινάει και ο Νότης Φακιανάκης 29 του μηνός στην Πύλη Αξιού. Πάρα πολύ καλά η Νατάσα η Θεοδωρίδου συνεχίζει. Γιατί στο όραμα. Στο όραμα. Με ποιον είναι? Με Γαλανό. Τα Χριστούγεννα πήγαν τα Χριστούγεννα, γιατί είναι παιδιά, πω πω. Το Πάσχα. Βιάζει λίγο. Βιάζουμε πραγματικά. Ναι, το Πάσχα πήγαν πάρα πολύ καλά και όπως έχουμε δει σε άλλα κανάλια, ήταν βέβαια ο κύριος Λάτσιος εκεί πέρα, ο Γρηγόρης Αναούτογλου. Περάσανε υπέροχα. Παρέα Κανάκης, Γιάννης Λάτσιος και Αναούτογλου διασκεδάζουν στην Νατάσα Θεοδωρίδου και τα σπάσανε πραγματικά. Και ο Γρηγόρης Αναούτογλου υπήρχε έτσι πολύ φλερτ με γυναίκες. Με τι ήθελες να έχεις, δεν κατάλαβα. Φρενώ ότι όλο το μαγαζί που ήταν από γυναίκες και έτσι πηγαίνω στο Γρηγόρη Ναούτογλου. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Γρηγόρης μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, από τους top παρουσιαστές. Ναι, ερχόταν πάρα πολύ καλή. Αλλά παραμένει να είναι το παιδί της τυπικής πόρτας. Και αυτό είναι το καλό, ότι δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του Γρηγόρη και δεν έχει καβαλήσει καθόλου το καλάμι. Πάρα πολύ και του μιλούσανε και μιλούσε και ο άνθρωπος πολύ. Και με όλο τον κόσμο πιστεύω ότι μιλάει ο Γρηγόρης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, live, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνουμε στο 54301. 54301. Λοιπόν, αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο φίλοι, δύο φίλες, ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι. Είπαμε. Όχι περισσότερο από δύο άτομα. Θα βρίσκονται την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Παλίν, προσφορά λοιπόν της εκπομπής μας. Τι κάνει η εκπομπή μας εδώ πέρα, τι δίνει στον κόσμο να περάσει καλά. Να σου πω, υπάρχει οικονομική κρίση, λέει, και μια που υπάρχει οικονομική κρίση και αφού μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς έστω κάποια δύο άτομα να περάσουν όμορφα ένα Σαββατοκύριακο, γιατί να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Μούξη? Αρκεί ο κόσμος να στείλει μήνυμα. Μα τι να κλάψουν δεν έχουν. Γιατί δεν έχουν μαντήλα κλάψουν, Δημήτρη μου? Άστα να πάνε. Αυτό είναι δικό μου. Οπότε εσύ έχεις μαντήλα να κλάψεις. Οπότε δεν χρειάζεται να κλάψω. Δεν χρειάζεται, εσύ να γελάσεις μόνο. Λοιπόν, πάμε στην άλλη θεατρική πρεμιέρα. Η συμπέθερα από τα Τύρανα. Λοιπόν, αν και νομίζω η τρίτη χρονιά είναι που παίζεται, γιατί την έχουμε βέβαια και το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι κάνουν περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Με Βίκη Σταυροπούλου, Τζόι Σεβίδη. Χρήστο Χατζη Παναγιώτης, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Κώστας Καζάκας. Δεν ξέρω τον κύριο Στονά. Αυτός. Λοιπόν, και μία πλειάδα πραγματικά ηθοποιών. Χθες δώσαν μία συνέντευξη τύπου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εμείς ήμασταν εκεί, πάμε να παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς είπαν, έτσι. Mm-hmm. Γιατί στην συνέντευξη τύπου βέβαια ήταν και ο κύριος Ρέπας, ο οποίος είπε αρκετά πράγματα, μίλησε και για την οικονομική κρίση. Θανάσης. Σκηνοθέτης. Δεν είναι Θανάσης. Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Ναι, ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να δείτε, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς είπαν στην συνέντευξη τύπου. Είμαστε με μια παράσταση η οποία έχει σχίσει 3 χρόνια στην Αθήνα, αλλά και στην περιοδία όταν βγήκε σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία, λαϊκή φαρσοκωμωδία. Τα παιδιά νομίζω έχουν εντάξει, ίσως εγώ το θεωρώ, ένα από τα καλύτερα τους έργα. Που σατυρίζει την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Όλη αυτή τη λειτουργία και την απληστία του Έλληνα, τον ρατσισμό του, μέσα από μια πολύ έξυπνη και χιουμοριστική ματιά. Όπω
όπως όλα τα έργα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία κάθε φορά. Νομίζω ότι η αιτία είναι γύρω μας. Εσένα σου έρχεται έτσι, δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Φαίνεται ότι θα ήταν πολύ αστεία μια τέτοια κομμωδία. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς γιατί το κάνει. Όχι, δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί νομίζω ότι ακριβώς αυτή η υπεροψία στην οποία αναφερθήκατε οδήγησε ακριβώς αυτή την κρίση. Όλη αυτή η δημιουργική και όλη αυτή η αμνηστία που έχουν οι βασικά οι Έλληνες ήρωες, γιατί εδώ πέρα οι Αλβανοί χρησιμοποιούνται περισσότερο σαν καταλήτης για να αναδιπλωθεί η ελληνική νοοτροπία, παρά νομίζω ότι δεν θα αλλάζαμε απολύτως τίποτα. Το έργο γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται πιθανώς να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα από αυτά που νομίζαμε ή στα οποία βολευόμασταν. Μπορεί και να μην τα πιστεύαμε, αλλά αδιαφορώντας βολευόμασταν. Και πηγαίναμε έτσι. Το έργο είναι ελληνικό και αναφέρεται στους Έλληνες, γιατί το οποιοδήποτε φαινόμενο, είτε η απληστία είτε ο ρατσισμός, πάντοτε έχουν τοπικά και εθνικά χαρακτηριστικά. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο αναφέρεται, μπορεί βέβαια να αναφέρεται σε ένα γενικότερο ανθρώπινο πρόβλημα. Κεντρική ιδέα, ναι, άμεσα κεντρική ιδέα, ναι, αλλά είναι τόσο πολλά τα επιμέρους στοιχεία που νομίζω το χαρακτηρίζουμε καθαρά ελληνικό. Ο τρόπος που εισπράξαμε, την ευμάρεια, όλη αυτή την κοινωνία του κλασικού χρήματος, αυτό το περίεργο πλουτισμό που προήλθε περισσότερο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρά από πραγματική εργασία των Ελλήνων και το οποίο τώρα πληρώνουμε. Αυτή την αναστροφή του χρηματοπιστωτικού κλίματος εις βάρος μας τώρα την πληρώνουμε. Καλά, είναι το φαινόμενο που έχει συμβεί σε παλιότερες μεταναστευτικές περιόδους. Οπότε, ας πούμε, η καταβολή είναι πόντιος, η πόντι είναι πόντιος και με ένα μάτι, άντε αυτή είναι το μάτι. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει με τους Αλβανούς με αφορμή αυτό που είναι το Μιχάλη. Είναι γνώση ότι και τότε οι πλάγοι δεν θέλανε τους πρόσφυγες, τη δημοκρασία τους και πόντιος. Συνέχεια συμβαίνει, όταν υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα μεταναστών, ανεξάρτητα αν είναι πρόσφυγες και δικοί μας άνθρωποι σαν το χέρι. Αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Όλοι είναι καλοί, όταν δεν είναι όμως ίδιοι μαζί μας, ή δεν τους εκτιμούμε εμείς, δεν πρέπει να υπάρχουν στην κοινωνία. Ή δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Ακριβώς. Ακραία φαινόμενα ρατσισμού όπως αυτά στον Άγιο Παντελεήμονα νομίζω δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των Ελλήνων και ακραία φαινόμενα επιθετικότητας που συμβαίνουν όπως στην περίπτωση του Μουνδρού δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των μεταναστών. Ιδιαίτερα οι Αλβανοί, μια και στους Αλβανούς αναφέρεται το έργο, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι πριν 10 χρόνια, 15, το Αλβανός ήταν συνώνυμο του Κατσαπλιά. Σήμερα είναι πάρα πολλές οι αλβανικές οικογένειες που είναι απόλυτα ενταγμένες. Τα παιδιά τους είναι οι συμμαχτές των παιδιών μας. Και νομίζω ότι ειδικά οι Αλβανοί είναι σε σχέση με τους Αλβανούς, οι εντάσεις νομίζω ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Φυσικά, περιφερειακά φαινόμενα βίας δεν λείπουν και δεν θα λείψουν τη στιγμή που τα πράγματα δυσκολεύουν και το περιβάλλον τους κουραίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτοί που αρπάζουν τσάντες δεν είναι κατά ανάγκη τις έχουν πάντα. Και διάφορα ελληνόφυλλα που βρίσκονται στο περιβάλλον της κοινωνίας θα αγριέψουν, έχουν ήδη αγριέψει και θα αγριέψουν πιθανώς ακόμα περισσότερο όσο τα πράγματα σκουραίνουν οικονομικά. Αυτό πιστεύω όμως θα ήταν μια κακή αφορμή η βία αυτή για να μας κάνει ρατσιστές. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα ιδιαίτερα περισσότερο από ό,τι είπαν οι προγραμματίσαντες. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που άλλη μια ανοίξη με βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Και με ένα πολύ ωραίο έργο και με μια παράσταση που πολύ διασκεδάζουν και πολύ διασκεδάζει το κοινό μαζί μας. Μέχρι τις 29 του Μαΐου
Τώρα, αν κρίνουμε από τους υπαίθερους, από την πορεία τους στην Αθήνα, δεν διαπιστώσαμε, παρόλο τον τρίτο χρόνο, δεν διαπιστώσαμε κάποια κάμψη. Περισσότερο κόσμο στήριξε γενικότερα το θέατρο, γιατί είναι η μία διέξοδος, άλλωστε η τέχνη είναι και ο σκόπος έκφρασης για την κοινωνία. Βρήκαμε τον τόπο να έρθουν να διασκεδάζουν τους συναγωγούς. Σε όλα τα θέατρα έχουμε μία άλλη κεφάλαιο για αυτούς. Στατιστικά, κύριε Επαρχήτε, αν έχουν έρθει οι Αλβανοί να δουν το έργο. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό, αυτό το καταλαβαίνουν συνήθω ο Θεό, το καταλαβαίνουν τον ώρα που εδώ πέρα ο Μάνο μιλάει αλβανικά και την παίζει τον Αλβανικό. Καταλαβαίνουμε από τα γέλια, από την αντίδραση ότι έχουν Αλβανού από κάτω. Σα διαβεβαιώ ότι δεν είναι μόνο θέμα κομμωδία. Δηλαδή, δεν πήγαν όλες οι κομμωδίες το ίδιο καλά, απλώς και μόνο για τα κομμωδίες. Είναι μια κομμωδία τόσο καλογραμμένη και τόσο το θέμα που πραγματεύεται, που ασχολείται, είναι τόσο επίκαιρο και τόσο δεμένη σε αυτό. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ όταν λένε ξεκαρδίστηκα στα χέρια και μετά που πήγαμε και φάγαμε, λέγαμε εσύ, αυτός είναι σαν το θείο τον Όντα. Είδες που έκανε αυτό το... Ότι, ξέρεις, είναι ένας, μια αφορμή, ένα ερέθισμα για να απασχολήσουν και για πράγματα ουσίας. Πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο ακροβατεί, το οποίο αφήνει, έτσι, σαφώς, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο και μπορεί πολύ να καμπρέσει από τη μία μεριά και από την άλλη. Και οι δυσκολίες του κυρίου Ρέπα είναι πραγματικά ασφαλή. Είναι δύσκολο καιρή και ο κόσμος έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να γελάσει. Αλλά δεν γελάει τον οτιδήποτε και ευτυχώς γι' αυτό. Δεν έχουμε αποφασίσει όμως κάτι αυτή τη στιγμή, τίποτα. Δηλαδή, του χρόνου στην Αθήνα θα επαναληφθούν οι συμπέθεροι και η κομμωδία Ράους που είχαμε γράψει. Άρα είναι ένα επίκαιρο θέμα. Και πιθανά να κάνουμε μια διασκευή ενός ξένου έργου, μια ξένη κομμωδία. Δεν θα γράψουμε κάτι. Δεν το πιθανά κάνουμε. Διασκευή. Διασκευή. Φτά. Να το πω λίγο πιο μακριά. Για τηλεόραση ή κινηματογράφο κάτι. Γιατί ο Βίλιο γιατί θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά του χρόνου για τηλεόραση, για σύνδεση. Τώρα στη δύσκολη θα βγούμε. Είμαστε δηλαδή 16 χρόνια μακριά από την τηλεόραση. Τώρα στη δύσκολη θα βγούμε. Θα κάτσουμε στο.